βρισκόμαστε όχι στο παραπέντε όσον αφορά το εθνικό μέλλον αυτού του τόπου, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές αναγνώσεις, τα πιστεύω, τις πεποιθήσεις μας και τα μοντέλα που προτιμά ο Α και ο Β, βρισκόμαστε και στο 5 του Κυπριακού. Με κίνδυνο, αντί της επανένωσης της μοιρασμένης μας πατρίδας, να χάνουμε και την ΑΟΣ, να χάνουμε και τα Βαρόσα. Θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ότι πρέπει να βγαίνει ένα ξεκάθαρο, απόλυτο μήνυμα εκ μέρους της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Ότι είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε σε διάλογο, ακόμα και σήμερα, σε μια άτυπη πενταμερή και να καλούμε το Γενικό Γραμματέα όχι να την καλέσει, αλλά αν είναι δυνατόν και σήμερα να μπούμε σε ένα διάλογο. Είναι μέσα από το διάλογο που θα σταματήσουν οι ενέργειες της κατοχικής Τουρκίας. Όσο καιρός περνά, χωρίς μια διαδικασία εν εξελίξη στο Κυπριακό, νέα τετελεσμένα θα εμφανίζονται μέρα με τη μέρα και θα παγιώνουν και καταστάσεις στα Βαρόσια. Κύριε Πρόεδρε, αυτό όμως η κατάσταση όπως είναι σήμερα με τις προκλήσεις των Τούρκων στην Μοχωστό, με την ΑΟΣ, δίνουν τα χέρια για να έχει επιτυχία αυτή η νέα προσπάθεια? Αυτή είναι η διαφορετική ανάγνωσή μας. Εάν λόγω της προκλητικότητας είτε αρνηθούμε είτε με το στανιό θέλουμε να πάμε σε μια διαδικασία, θα χάσουμε και τα Βαρόσια.